Μανούλα. Ήρθαμε να πάρουμε τα πράγματά σου και να χαιρετήσεις τους συγγενείς σου. Μην κάνεις πίσω τώρα. Και να θέλω, δεν μπορώ. Από τότε που την πήρες και φύγατε στην Αθήνα, ακόμα δεν σαράντησε ο άντρας της, αυτό είχε στο νου σου. Μόνη μου πήρα την απόφαση, μητέρα. Και από πότε έμαθες να παίρνεις αποφάσεις εσύ? Από την ημέρα που έχασα τον άντρα μου και έμεινα μόνη μου. Σου υπόσχομαι να κάνω ό,τι θεωρείς εσύ καλύτερο. Πες μου, κι εγώ θα προσπαθήσω. Πες του, παιδί μου. Δεν θα σε αφήσει έτσι ο αδερφός σου. Αυτό που σου υποσχέθηκα, το κράτησα. Η χαρά φέρθηκε σκάρτα. Για μένα μέχρι εδώ ήτανε. Δεν υπάρχει, τελείωσε. Χαρά, σεβάστηκα την απόφασή σου. Όμως υποφέρω. Δεν ξέρεις πόσο σε έχω ανάγκη. Γεια σου, Μάρκο. Χάθηκα ξανά σε λαβυρίνθους και χάσα καιρό να σ' αναζητώ. Άμυρη ψυχή μου, έχασα καιρό. Άμυρη ψυχή μου. Εγώ πως παθώ μια νυλιαχτίδα τέρι φωτεινό να έχω φυλαχτώ σε ηλιόλουστη πατρίδα, σε ταξίδι μυστικό με ουράνια πηξίδα. Θέλω να σε βρω, να σου ζητήσω μια πνοή. Μαζί σου την Ανατολή, φως μου ακριβό, αχ μη σπαταληθείς ανώφελα. Πολύ ωραίο. Το φτιάξατε τέλειο. Σ' αρέσει? Τέλειο. Το Νικολάκη δεν το κάνατε? Τον στείλαμε με τον Ανδρέα στο γυμναστήριο. Έλα, έλα να σου δείξω κάτι. Εδώ θα γίνει το εργαστήριό μου. Θα σου φέρνω κι εγώ πέτρες. Ορίστε. Βρήκα κι άλλο προμηθευτή. Μπράβο, βρε Νίκη. Α, τηλεφώνησα και στην Ελένη. Θα έρθει αυτές τις μέρες στην Αθήνα και θα μας τηλεφωνήσει. Αυτή θα μας βρει την άκρη με τα μαγαζιά. Η Ελένη είναι μανούλα σε αυτά. Ξέρω εγώ που απευθύνομαι. Τι κάνει η μαμά σου? Καλά είναι. Είναι λίγο θυμωμένη μαζί σου, αλλά θα της περάσει. Την καταλαβαίνω. Εγώ δεν την καταλαβαίνω. Είναι τόσο κακό που έφυγες από το χωριό. Μήπως και αυτή δεν έφυγε όταν γνώρισε τον μπαμπά? Κάθε άνθρωπος σκέφτεται με το δικό του τρόπο. Μην την κατηγορείς. Η μαμά μου είναι εντάξει. Απλά είχε γυρίσει το κεφάλι, όπως όλοι τους. Μανιάτες. Κι εγώ μανιάτσα είμαι. Εσύ όμως ξεκόλλησες. Νικουλά, θα κάτσεις να φτιάξω κάτι να φάμε? Όχι, μωρέ, θα φύγω, έχω διάβασμα. Θα έρθω μια άλλη μέρα που θα είναι εδώ και ο Νικόλας. Όποτε θέλεις. Λοιπόν, φεύγω. Γεια σου, Χαρά. Γεια σου, Άνθη. Γεια σου, Νίκη.
Ναι. Έλα, Μάρκο μου. Τι έγινε? Πότε? Τώρα, μόλις το φέραμε. Από εδώ σε παίρνω. Πώς να είναι? Όχι, δεν μίλησα ακόμη. Έρχομαι, Μάρκο μου. Το απόγευμα θα είμαι εκεί. Πού θα σε βρω? Καλά θα τα φέρω εγώ. Πώς να μην αγωνιώ? Άντε, γεια. Τι έγινε? Πού ήσουνα? Στις χαράς. Δεν θα φας? Δεν πεινάω. Ο Άρης είναι πάνω. Μήπως μας λέει και που πηγαίνει? Δεν θέλω να πηγαίνει εκεί. Της το έχω πει χίλιες φορές, αλλά αυτή εκεί το χαβά της. Θα της το πεις κι εσύ. Γιατί? Τι θα πάθει? Τι θα πάθει? Ναι, τι φοβάσαι? Μήπως την παρασύρει η χαρά? Από σένα τουλάχιστον περίμενα να με καταλαβαίνεις. Καλά τα παιδιά, αλλά και εσύ. Έχεις θυμώσει, εντάξει. Αλλά τα παιδιά στο κάτω-κάτω δεν ξέρουν και δεν πρέπει να μάθουν. Αυτό σε νοιάζει εσένα? Να μην μάθουν τα παιδιά. Η οικογένειά μου με νοιάζει. Εμένα η οικογένειά μου ήταν και ο αδελφός μου. Και η νύφη μου. Η οικογένεια είναι και η μάνα και ο πατέρας, γι' αυτούς νοιάζομαι. Ο αδελφός σου πέθανε. Η χαρά, ό,τι και αν κάνει... Ξεχνάς τι έκανε. Πρόδωσε τη μνήμη του άντρα της και όλη της την οικογένεια. Να το ξεχάσουμε δηλαδή? Είτε το ξεχάσεις, είτε όχι, έγινε. Εμείς θα κοιτάξουμε τη ζωή μας και τα παιδιά μας. Τον εαυτούλη μας δηλαδή, και σκέγεται το σπίτι μας. Τι θέλεις, ρε Ξένια? Τι θέλεις? Να καταντήσουμε κι εμείς σαν τους Γρυβαίους? Οι Γρυβαίοι είναι η οικογένειά μου. Αλλά τι κάθομαι και σου λέω? Και τα παιδιά από σένα πήρανε. Γι' αυτό κάνουν του κεφαλιού τους. Τι έγινε, Μένιο, γιατί με κουβάλεις εδώ? Κυριακό, αυτός είναι εδώ. Ποιος? Ο... Αυτός. Δεν έφυγε τελικά για την Αμερική. Έμεινε στην Αθήνα. Και εσένα ποιος σου το είπε? Τι σε νοιάζει, μου το είπαν. Άρα... Συνεχίζουν. Ακριβώς. Αλλιώς γιατί κάθεται στην Αθήνα? Στα έλεγα εγώ. Θυμάσαι? Εσύ την πίστεψες. Η χαρά δεν φταίει. Αυτός την ξεσηκώνει. Έλα τώρα, ρε Μένιο. Ακού, σου λέω. Άσε τη χαρά. Αυτός γιατί έμεινε στην Αθήνα? Πήγαινε και ρώτα τον. Φοβάμαι, νομίζεις? Εσύ πώς είσαι τόσο σίγουρος? Ξέρω τι σου λέω. Τι θα κάνουμε, Κυριακό? Τι μπορούμε να κάνουμε? Τι, έτσι θα το αφήσουμε? Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πώς μπλέξαμε έτσι, ρε γαμώτο? Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι εσύ. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει. Τι πρέπει, ρε Μένιο? Αυτό ακούω συνέχεια από τη στιγμή που πέθανε ο Ηλίας. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έπειτα, κι εσύ συμφώνησες να μείνει η χαρά στην Αθήνα. Η χαρά έκανε ένα λάθος. Δεν τη συγχωρώ, αλλά δεν μπορώ να την καταδικάσω. Αυτόν πρέπει να τον βγάλουμε από τη μέση. Έπρεπε να τον είχαμε στείλει από εκεί που ήρθε. Ή εκεί που του πρέπει.
Γιατράκος. Έχω ραντεβού με τον καθηγητή. Σας περιμένει. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς τον. Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω. Κι εγώ. Έλα, κάθισε. Λοιπόν, πήρα το φάξ που μου έστειλες και έχω ενημερώσει το Συμβούλιο. Δεν το έχω αποφασίσει ακόμη, αλλά το σκέφτομαι σοβαρά. Καλά κάνεις. Είναι μια απόφαση, Μάρκο. Κι εγώ 5 χρόνια το έψαχνα. Όμως, πρέπει να σου πω ότι δεν το έχω μετανιώσει ούτε στιγμή. Ξέρεις, η γνώση μας και η πείρα μας τους είναι πολύτιμες εδώ. Μας χρειάζονται. Γι' αυτό, αν το πάρεις απόφαση, η πρόσληψή σου θα είναι θέμα 2-3 μηνών το πολύ. Και το αντικείμενο δεν αλλάζει. Τα μαθήματα που θα κάνεις είναι πάνω στην επιστήμη σου. Θέλω λίγο χρόνο να αποφασίσω. Όσο θέλεις. Το Συμβούλιο έχει ενημερωθεί και μένει να το επιβεβαιώσει και τυπικά. Σε ευχαριστώ για όλα. Μα τι λες τώρα. Τιμή μας που θα σε έχουμε κοντά μας. Μπράβο, Ραντούλα. Όλα τα καταφέρνεις εσύ. Σιγά τα κατόρθω, μωρά. Τι λες, πάμε να το γιορτάσουμε. Τώρα. Πότε. Το βράδυ τα γιορτάζουν συνήθως αυτά. Αφού ξέρεις, το βράδυ δουλεύω. Ξέρω. Γιατί δεν πας να κάνεις τα χαρτιά σου να σε πάρουν κάπου. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Εγώ γουστάρω αυτό που κάνω. Εντάξει. Γουστάρεις τη νύχτα. Δηλαδή γουστάρεις τον τζετζελέ και τις γκόμενες. Ρε Ανθή, γιατί δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Δεν είναι αυτό το θέμα. Τότε ποιο είναι το θέμα. Ξέρεις τι λέω. Εγώ δεν είμαι αδελφή στο να μου κάνεις εσύ τη ζωή μου. Εντάξει. Τώρα γιατί το λες αυτό. Γιατί έτσι είναι. Για όλα έχεις άποψη. Και όλα πρέπει να γίνονται όπως θέλεις εσύ. Εγώ δεν επεμβαίνω στη ζωή σου. Εσύ γιατί θέλεις να κάνεις κουμάντο στη δική μου. Ε. Δεν θέλω να σου κάνω κουμάντο. Τότε. Κάνω τι θέλεις. Καλά, τώρα τι έπαθες. Παράτα με. Εδώ θα γίνεις καλά. Θα σε φροντίσουν δικοί μας γιατροί. Όλα θα γίνουν, θα δεις. Ο ίδιος, αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αύριο θα τον δει και ο ψυχίατρος. Θα κανονίσουν να τον δει και ένας δικός μας. Έχω απογοητευτεί, Αγγελική. Τίποτα δεν κάνει για να συνέλθει. Πώς να βοηθήσουμε. Θα τα καταφέρουμε, Μάρκο. Μην το βάζεις κάτω κι εσύ. Η μητέρα σου έχασε το κουράγιο της. Φυσικό δεν είναι.
Κύριε Γιατράκο, θα μπορούσα παρακαλώ να σας μιλήσω ιδιαιτέρως. Γεωργιάδης, διευθυντής του ξενοδοχείου, με ειδοποίησε το προσωπικό ασφαλείας πως ένας νεαρός ζητάει να σας δει επιμόνως, αρνούμενος μάλιστα να αφήσει το όνομά του. Τον είδαν επανειλημμένα έξω από το ξενοδοχείο και θεώρησα υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω. Πότε έγινε αυτό? Σήμερα. Μου ανέφεραν μάλιστα πως είχε έρθει πριν μερικές μέρες και είχε αφήσει και ένα φάκελο για εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Γιατράκο. Τι σε ήθελε, παιδί μου? Τίποτα, μάνα. Κάτι για το λογαριασμό. Έλα, πάμε. Τι έχεις? Τι συμβαίνει? Τσακωθήκαμε με τον Ανδρέα. Γιατί? Αυτός είναι αλλού και εγώ αλλού. Μήπως τον αδικείς, Ανθή? Είναι καλό παιδί. Είναι ο λάθος άνθρωπος, Χαρά. Μου το έχεις πει και άλλες φορές αυτό, αλλά νομίζω ότι έχεις άδικο. Και ποιος είναι ο σωστός άνθρωπος? Ξέρω εγώ. Αυτός που μας καταλαβαίνει. Σκέφτεσαι τον Μάρκο ακόμα, ε? Γιατί δεν πηγαίνεις να τον βρεις? Δεν μπορώ. Έχω δώσει το λόγο μου στο Μένιο. Έλα μόνο τώρα που κάθεσαι και ακούς το Μένιο. Αυτός θα άλλαζε γνώμη αν ήξερε πως υποφέρεις. Λες και δεν ξέρεις. Άμα βάλει κάτι στο μυαλό του, δεν θέλω να βάλω σε κίνδυνο τη ζωή του Μάρκου. Υπερβολές. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Είναι αδιέξοδο, Ανθή. Αυτός αύριο μεθαύριο θα φύγει για την Αμερική. Εγώ τι θα κάνω? Μπορώ να πάω μαζί του? Το σήμερα είναι που μετράει. Μπορείς να ζήσεις το σήμερα. Εσύ μπορείς. Να μείνω εδώ απόψε. Δεν θέλω να πάω σπίτι μου. Το ρωτάς? Μείνε όσο θες. Is the Church of the Holy Sepulchre, most holy of shrines in the Christian world. This church has attracted pilgrims since the time of Constantine the Great. In the walls of their ancient quarter, Armenians strive to preserve the heritage of a vanished kingdom. In their lives, and in the hearts and minds of their younger generation. Consecrated under this dome is the sacred rock, where tradition says Abraham... Ναι. Χαρούλα, καλημέρα. Η Ελένη είμαι. Έλα, Ελένη. Πού είσαι? Εδώ, στην Αθήνα. Πότε ήρθες? Χθες. Χρειάζομαι κάποια πράγματα για το μαγαζί. Πότε θα τα πούμε? Όποτε θέλεις. Εγώ έχω χρόνο. Είμαι σε ένα καφέ στο Χαλάνδρι. Μπορείς να έρθεις από εδώ? Ναι, αμέ. Για πες μου. Ναι, θα το βρω. Ωραία. Γεια. Ποιος ήταν, ε? Η Ελένη. Είναι στην Αθήνα. Ωραία. Ο άνθρωπός μας. Με περιμένει σε ένα καφέ στο Χαλάνδρι. Μπορείς να κρατήσεις τον Νικόλα? Ε, βέβαια. Αλλά γιατί δεν της είπες να έρθει από εδώ να δει τη δουλειά σου? Η Ελένη την ξέρει τη δουλειά μου. Thank you.
Τι έγινε? Με ειδοποίησε ο γιατρός. Έπαθε μια κρίση, δεν μου είπε τι ακριβώς. Πέταξε τον ορό και προσπάθησε να σηκωθεί. Αντέδρασε βία, οι φύλακες το ρυβηθήκανε. Έκανα τεράστια προσπάθεια να τους πείσω να μην σας απαγορεύσουν την είσοδο. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Φυσικά. Φοβούνται ότι σκέφτεται να αποδράσει. Ποιος το έδωσε? Οι περισσότερες αποδράσεις γίνονται από τα νοσοκομεία των φυλακών. Εξήγησε και στη μητέρα σου την κατάσταση, γιατί δεν φαίνεται να καταλαβαίνει. Υπομονή, Σαράντο μου. Ησύχασε, παιδί μου. Μη χάνεις την ελπίδα. Ο Θεός είναι μεγάλος, συγχωρεί. Τι είναι, παιδί μου? Μίλησέ μου. Πες μου, τι σε τρώει μέσα σου? Φέρε μου τη μάνα. Θέλω να τη ζητήσω συγχώρεση. Θέλω να μιλήσουμε. Όχι τώρα, μάνα. Τώρα πρέπει. Μάνα, έχουμε προβλήματα. Μπορεί να μας απαγορεύσουν το επισκεπτήριο. Πρέπει να το κανονίσουμε με την Αγγελική. Ούτε εμείς να το βλέπουμε. Ούτε εμείς. Θα πάμε να βρούμε το διευθυντή. Εσύ να πας στο ξενοδοχείο. Εγώ δεν φεύγω από εδώ. Εδώ δεν είναι ιδιωτική κλινική να μένουμε όσο θέλουμε. Νοσοκομείο φυλακών είναι. Ξέρω τι είναι. Θα μείνω εδώ έξω. Στιγμή δεν ξαναφεύγω από δίπλα του. Μάρκο, πρέπει να φύγουμε. Κυρία Πολυτίμη, σας είπε. Από εδώ κανείς δεν μπορεί να με διώξει. Σε θαυμάζω, Χαρά. Αποφάσισες να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου και τα κατάφερες. Δεν ξέρεις τι πέρασα. Έχω ψυχραθεί με όλους τους δικούς μου. Δεν τολμάω να ξανακατέβω στο χωριό. Τίποτα δεν κερδίζεται ανώδυνα. Σημασία έχει που έκανες αυτό που ήθελες. Τι νόημα έχει να τα έχεις καλά με όλους και να είναι καινή η ζωή σου? Γιατί είναι καινή η ζωή σου? Γιατί το λες αυτό? Γιατί το ζω. Έχεις τη δουλειά σου, τον άντρα σου. Δεν έχω όμως αυτό που θέλω. Τι θέλεις, Ελένη? Ερωτεύτηκες ποτέ, σου Χαρά? Μη μου πεις τον άντρα σου πως όταν γνωριστήκατε, ξέρω. Έτσι ερωτευτήκαμε όλες. Μιλάω για τον πραγματικό έρωτα. Πολλές φορές έρχεται όταν είναι αργά. Τι θέλεις να πεις? Τόσο καιρό είμαστε φίλες. Ποτέ δεν μιλήσαμε πιο προσωπικά. Τώρα πια δεν έχει νόημα. Τι συμβαίνει, Ελένη? Ερωτεύτηκες κάποιον? Τώρα πια δεν έχει σημασία. Κατάλαβα όμως ότι ό,τι αξίζει περισσότερο στη ζωή μας πρέπει να το παλεύουμε. Και ας τα βάλουμε με όλο τον κόσμο. Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από αυτό που νιώθουμε. Μόνο που το μαθαίνουμε αργά. Γιατί δεν κάνεις κάτι γι' αυτό? Δεν έκανα όταν έπρεπε. Τώρα είναι πολύ αργά. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι να σε βοηθήσω? Όχι, Χαρούλα μου. Εσύ έκανες ήδη κάτι πολύ σημαντικό για σένα. Έφυγες και ξεκινάς τη ζωή σου από την αρχή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Γιατί να μην τα καταφέρεις? Αύριο θα έρθω σπίτι να τα βάλουμε όλα κάτω.
Σε ένα χρόνο το πολύ θα κινείσαι μόνη σου στην αγορά. Θα δεις. Είμαι σίγουρη, Χαρά. Θα μείνεις μέρες στην Αθήνα? Θα δούμε. Και το μαγαζί? Θα γυρίσω, Περικλή. Μόλις τελειώσω τις δουλειές μου θα γυρίσω. Και τι δουλειές έχεις εσύ στην Αθήνα? Δουλειές, Ξένια. Δουλειές. Συνέβη τίποτα και ανέβηκες έτσι ξαφνικά? Τίποτα δεν συνέβη. Μένιο, πες μου την αλήθεια. Λες να μην καταλαβαίνω ότι είσαι αναστατωμένος. Έτσι είμαι εγώ. Τι έπαθε τώρα αυτός? Ποιος το ξέρει. Το μαγαζί σκέφτομαι εγώ. Τι έγινε, γιατί κλείστηκες εδώ μέσα? Διαβάζω. Εσύ πού γίνεται συνέχεια? Έχω δουλειές. Ναι, καλά. Δεν είχαμε πει πως θα βγαίναμε χθες βράδυ? Έγινε κάτι με τη Χαρά? Όχι, τίποτα δεν έγινε. Τότε πού ήσουν όλη μέρα? Θες να πάμε μια βόλτα? Πού? Όπου να είναι. Ε? Πόσο χαίρομαι που ήρθες. Δεν άντεχα άλλο. Όλο αυτό το καιρό προσπαθούσα να σε βγάλω από το μυαλό μου. Δεν μπορώ. Πέρασες πολλά. Καταλαβαίνω. Κι εγώ περνάω δύσκολα. Αυτό που νιώθω για σένα μου δίνει δύναμη. Χαρά, δεν θέλω να σε χάσω. Εγώ. Χριστέ μου, βοήθησέ με να κάνω το σωστό. Να κάνω αυτό που πρέπει. Βοήθησέ με, Χριστέ μου. Βοήθησέ με. Τι θα κάνουμε, Χαρά? Αισθάνομαι να είμαστε κυκλωμένοι από παντού. Είμαστε. Πότε θα φύγεις? Δεν ξέρω. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν μπορώ να φύγω τώρα. Σκεφτόμουν να μείνω εδώ,
Έκανα και κάποιες επαφές για δουλειά. Εδώ στην Αθήνα. Για να είμαι κοντά σου. Και στο Σαράντο και στη μάνα μου. Δεν πρόκειται να μας αφήσουν ήσυχους, Μάρκο. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να φύγω. Ο Σαράντος με χρειάζεται. Κι εγώ χρειάζομαι σένα. Τι έχει ο Σαράντος, τι έπαθε? Είναι άσχημα. Το μεταφέραμε σε νοσοκομείο, αλλά και εκεί δεν είναι καλύτερα. Βασανίζεται. Αποτύψεις. Πρέπει σε λίγο να πάω από εκεί. Κι εγώ πρέπει να φύγω. Χαρά. Θέλω να σε βλέπω. Μου το υπόσχεσαι. Ναι. Πάμε. Τι έπαθες, Ρεμένιο? Ακόμη δεν ήρθαμε και θες να φύγουμε? Πού να πάμε? Τι έχεις, Μάρα? Δεν θα μου πεις? Καλύτερα να μην ξέρεις. Γιατί? Ό,τι κι αν συμβεί, να ξέρεις πως έπρεπε. Τι να συμβεί? Ως εδώ μπορώ να σου πω. Μένιο! Ναι, Μένιο! Κύριος Γιατράκος είναι πάνω. Κύριος Γιατράκος αναχώρησε σήμερα το απόγευμα το ξενοδοχείο μας. Δεν θα ξανάρθει. Έφυγε για Νέα Υόρκη. Τι έγινε, πώς είναι? Δεν με αφήνουν να πω. Ο διευθυντής αύριο θα μας βγάλει δική άδεια. Θέλω να μιλήσουμε. Κάθισε. Πριν λίγο καιρό μου ζήτησες να σου μιλήσω για τον αδερφό σου. Με ρώταγες για τον καημό που τον έτρωγε. Μια γυναίκα σου είχα πει αγαπούσε. Δεν το ομολόγησε ποτέ. Το θυμάμαι. Σήμερα το ομολόγησε. Σου μίλησε. Αυτή τη γυναίκα αγαπάει. Τη γνωρίζεις? Ξέρεις ποια είναι? Αν αγαπάς πραγματικά τον αδερφό σου, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
Δεν το σηκώνει. Όχι. Ούτε το κινητό. Το έχει κλειστό. Δεν μπορεί, Ανθή. Κάτι συμβαίνει. Δύο μέρες τώρα προσπαθώ να τον πάρω και δεν τον βρίσκω πουθενά. Εντάξει. Κάτι θα έγινε με τον αδερφό του. Και γιατί δεν με παίρνει εκείνος? Γιατί αν έγινε κάτι και τρέχει, δεν θα μπορεί. Και δεν μπορεί να κάνει το ένα τηλεφώνημα. Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να πάω να τον βρω. Μα τι σχέση τώρα έχει χαρά το ένα με το άλλο? Τι είναι ο Μάρκος, κανένα παιδάκι που θα του δώσεις άλλος και θα σου κάνει νούμερα? Δεν μπορούμε να μάθουμε τι έγινε με τον αδερφό του. Όχι, χαρά, δεν μπορούμε. Ξέχασέ το. Έλα, ηρέμησε. Θα σε πάρει αυτός. Αφού το είπε, έχεις στεναχώριες. Τα ξέχασες τα δικά μας. Έχεις δίκιο. Τι κάνεις εδώ? Σε περιμένω από το πρωί στο νοσοκομείο των φυλακών. Ανησύχησα. Γιατί δεν σηκώνεις το τηλέφωνο? Κάθισε. Δεν ήρθα εδώ για να καθίσω. Να σε πάρω να πάμε εκεί ήρθα. Η Αγγελική σε περιμένει από το πρωί. Σου τηλεφωνούσε συνέχεια. Πού ήσουνε? Τι ήθελε? Να σου πει για το Σαράντο. Έλα, πάμε από εκεί. Εσύ κάτι μπορεί να καταφέρεις. Τι θέλεις να κάνω, ε? Στο κάτω-κάτω έφταξε. Άλλοι πληρώνουν χωρίς να έχουν φταίξει σε τίποτα. Έλα, πήγαινε. Εσύ δεν θα έρθεις μαζί μου? Θα έρθω, όταν είμαι έτοιμος. Έφυγε, Σαράντο μου. Γύρισε πίσω στο χωριό. Είχε το παιδί της άρρωστο, γι' αυτό ανέβηκε στην Αθήνα. Άδικα την υποψιάστηκα. Την αδίκησα. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Σαν έμαθα πως έφυγε από το χωριό και ήρθε στην Αθήνα, ο νους μου πήγε αλλού. Της μίλησες? Πού να τη βρω? Μπορώ να πάω να της μιλήσω? Και πες πως εγώ πάω. Εκείνη, τολμάει εκείνη να έρθει να σε δει? Με τι δικαιολογία? Να το μάθει το σώι της να τη θάψει ζωντανή. Μπορούμε να της κάνουμε τέτοιο κακό? Αυτοί είναι ικανοί ακόμα και εδώ να έρθουν να γυρέψουν εκδίκηση, αν μάθουν που σε βγάλα. Θυμάσαι τι έλεγε ο πατέρας? Ό,τι σε πόνεσε στη ζωή, κάν το δύναμη. Με αυτή τη δύναμη θα βγεις από εδώ μέσα. Ρίξε, Θεέ μου,
ίχνη μου να σβήσει. Σφράγισε μου την ψυχή, ρίξε φωτιά στα μάτια μου να μη μ' αναγνωρίσει. Σαν κι ο ήλιος στην αυγή. Τώρα το θυμήθηκες ότι μας χωρίζουν πολλά. Τόσο καιρό έλεγες ότι έχουμε δικαίωμα στη ζωή. Τώρα το χάσαμε. Δεν είπα αυτό. Ηρέμησε. Θέλω μια απάντηση. Για τη σιωπή σου. Την αδιαφορία σου. Αποφάσισες να γυρίσεις στην Ελλάδα, ε? Το ξέρει όλος ο κόσμος εκτός από μένα. Δεν αποφάσισα. Μια σκέψη έκανα. Και γιατί μου το έκρυψες? Τίποτα δεν σου έκρυψα. Δεν έτυχε να μιλήσουμε. Η ψυχή του γιού μου δεν θα ησυχάσει αν δεν πληρώσουν οι φταίχτες. Τούτο το δίκιο μας μάθανε οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Εσύ, Κυριάκο, καταλαβαίνεις. Είσαι τίμιος άντρας. Έχεις λόγο. Θέλω να μου πεις. Να μου πεις ότι τίποτα δεν άλλαξε.